έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής την κυρία Έφη Χαλιού. Είναι υποψήφια ευρωβουλευτής με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές. Κυρία Χαλιού, θέλω να μας δώσετε αρχικά το κλίμα που επικρατεί λίγες ημέρες πριν ανοίξουν οι κάλπες. Είναι ένα κλίμα έντονης πόλωσης. Εμείς λέμε κάλπικης αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο διεκδικητών της κυβερνητικής εξουσίας, του ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή και της Νέας Δημοκρατίας. Και λέμε ότι είναι κάλπικη αντιπαράθεση, ακριβώς επειδή όλα αυτά τα σόου που είδαμε να παίζονται, έτσι, τα θεατρικές παραστάσεις να παίζονται και μέσα στη Βουλή και έξω από αυτή, δεν είχαν καμία ουσία ουσιαστικά για το λαό μας. Δεν είχαν δηλαδή κάποιον αντίκτυπο θετικό, ούτε όταν ψηφίζονταν οι 120 δόσεις τώρα και το νομοσχέδιο των παροχών, όπως θέλει να πει η κυβέρνηση, αλλά ουσιαστικά είναι ένα επίδομα για τους συνταξιούχους φτώχειας. Είναι ένα επίδομα που αποδεικνύει ότι δεν υπάρχουν ουσιαστικά χρήματα για το λαό μας, δεν υπάρχουν χρήματα για τους εργαζόμενους. Τα χρήματα, ο πακτολός των χρημάτων, είναι μόνο δοσμένος στο μεγάλο κεφάλαιο, και αυτό αποδείχτηκε και στην συγκεκριμένη περίπτωση αυτή στη Βουλή. Θεωρείτε λοιπόν πως δεν υπάρχει αυτό το δίλημα που θέτουν τα δύο μεγάλα κόμματα, ΣΥΡΙΖΑ είναι εξάρτητη ή η Νέα Δημοκρατία, αλλά είναι άλλο το δίλημα και το διακύβευμα των ευρωεκλογών. Ακριβώς. Το δίλημα για μας δεν είναι ποιος από τους δύο θα βγει πρώτος για να υλοποιήσει τα συγκεκριμένα αυτά μέτρα που πηγαίνουν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα συμφωνούν και έρχονται εδώ πέρα και τα νομοθετούν και μετά τα υλοποιούν. Το δίλημα για μας είναι αν τελικά ο λαός μας, οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι, οι αγρότες θα επιλέξουν να πούν και με την ψήφο τους ένα μεγάλο όχι σε αυτή την πολιτική. Να επιλέξουν να δώσουν μία ψήφο καταδίκη σε αυτή την πολιτική που μας έφτασε μέχρι εδώ και με την πείρα που έχουμε αποκομίσει όλα αυτά τα χρόνια, να ενισχύσουμε αυτό το κόμμα, το κομμουνιστικό δηλαδή κόμμα, που όχι μόνο καταψήφισε, όχι μόνο ενημέρωσε τους εργαζόμενους, το λαό μας για όλα αυτά που ήρθαν και για αυτά που έρχονται, αλλά και οργάνωσε αγώνες, και θα είναι και εκείνο το κόμμα που όση δύναμη περισσότερη του δώσεις, τόσο περισσότερο θα ενισχύεται το κίνημα, θα ενισχύονται οι αγώνες του λαού μας, θα ενισχύεται η ελπίδα των νέων ανθρώπων ότι μπορούν να ζήσουν πολύ καλύτερα από αυτό που μας έχουν προετοιμάσει να ζήσουμε και μέχρι το 2060. Τι αγώνες θέλει να δώσει, κυρία Χαλιού, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ζητά την ψήφο των πολιτών? Οι αγώνες γίνονται έξω από αυτούς τους θεσμούς. Εμείς θέλουμε να ενισχυθεί το Κομμουνιστικό Κόμμα και να πάνε πολύ περισσότεροι ευρωβουλευτές και στο Κοινοβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και στη Βουλή αλλά και στις περιφέρειες και στους Δήμους, περισσότεροι κομμουνιστές, αγωνιστές δηλαδή, ακριβώς για να υπάρχει μεγαλύτερη και πίεση σε αυτούς τους θεσμούς, να είναι περισσότεροι, να είναι μεγαλύτερη η φωνή του λαού εκεί μέσα. Ξέρετε, το εκεί είναι μεγάλοι αγώνες που δίνονται μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί όλα περνούν από εκεί πλέον. Βεβαίως. Και ακριβώς γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να είναι περισσότεροι και οι κομμουνιστές που θα πάνε εκεί. Οι κομμουνιστές ήταν αυτοί που καταψήφισαν όλα τα αντιλαϊκά μέτρα που ήρθαν και στην Ελλάδα και στις υπόλοιπες χώρες βέβαια της Ευρώπης. Οι κομμουνιστές είναι αυτοί που κατέθεσαν όσες περισσότερες μπορούσαν τροπολογίες υπέρ μας. Αν είχαμε περισσότερους κομμουνιστές ευρωβουλευτές, περισσότερους κομμουνιστές βουλευτές, περισσότερους κομμουνιστές περιφερειάρχες, τόσο περισσότερα θα ήταν και τα νομοσχέδια που θα καταθέταμε, τόσο περισσότεροι θα ήταν και οι τροπολογίες που θα καταθέταμε, τόσο μεγαλύτερη θα ήταν και η δύναμη αυτοί οι ευρωβουλευτές να βγαίνουν έξω να ενημερώνουν τον κόσμο. Ακριβώς γιατί αν δεν υπήρχαν οι κομμουνιστές ευρωβουλευτές, δεν θα γνωρίζαμε τι γίνεται μέσα στην Ευρωβουλή. Ακόμα η μεγαλύτερη μερίδα των πολιτών δεν γνωρίζει τι γίνεται ακριβώς μέσα στην Ευρωβουλή. Και αν δεν ήταν το ΚΚΕ, ξέρετε, και από την αρχή της ίδρυσης της ΕΟΚ, ο κόσμος δεν θα γνώριζε ούτε τι σημαίνει Μάστριχ, ούτε τι. Εμείς με όση δύναμη έχουμε, με όσους ανθρώπους έχουμε, τους έχουμε διατάξει ακριβώς σε αυτή την υπόθεση. Στο να ενημερωθεί ο λαός μας, στο να οργανωθεί ο λαός μας εναντίον τους. Αυτή είναι η υπόθεση η δική μας. Αυτός είναι ο στόχος. Θεωρείτε ότι έχει χαθεί και η στόχευση από την αρχή δημιουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι σήμερα, δηλαδή οι στόχοι έχουν αλλάξει? Όχι, οι στόχοι είναι ίδιοι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και από ΕΟΚ ακόμη ιδρύθηκε
για συγκεκριμένο στόχο. Ιδρύθηκε για να κερδοφορεί όσο το δυνατόν, για να νομοθετεί ώστε να κερδοφορεί το κεφάλαιο. Είναι δηλαδή μια ένωση των μεγάλων, των βιομηχάνων, των εφοπλιστών, των τραπεζιτών. Ιδρύθηκε γι' αυτό, ιδρύθηκε για να τους ενισχύει. Έχει αποδείξει σε όλη αυτή την ρότα της ιστορίας της ότι δεν έχει παρεκκλίνει ούτε μία στιγμή από τον αρχικό της στόχο, όλα τα μέτρα, όλες οι συνθήκες που έχουν ψηφιστεί εκεί μέσα, οτιδήποτε νόμοι έχουν έρθει ακριβώς γι' αυτό, για να ενισχυθεί το μεγάλο κεφάλαιο. Άρα θέλετε να γίνεται η φωνή της αντίστασης. Μιας λαϊκής αντεπίθεσης, μιας δυνατής λαϊκής αντεπίθεσης εκεί πέρα. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση, εμείς λέμε, δεν αλλάζει. Είναι ακριβώς αυτό που είπαμε και πιο πριν. Είναι στο DNA της. Εξ αρχής φτιάχτηκε για αυτό το πράγμα. Οι συνθήκες που έχουν περάσει από εκεί πέρα, από την αρχή μέχρι σήμερα, είναι συνθήκες, νόμοι που ενισχύουν μόνο τους μεγάλους, δίνουν χρήματα για τους μεγάλους και δεν υπάρχει τίποτα θετικό, θεωρείτε, μέσα σε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση, τίποτα θετικό για τις χώρες που είναι κράτη-μέλη. Δεν μπορεί να υπάρξει τίποτα θετικό. Και αυτό το αποδεικνύει και η ιστορία. Οι χώρες που είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι καταδικασμένες να υλοποιούν τις αποφάσεις της. Και γι' αυτό λέμε ότι λέει πρέπει από μόνοι τους και να αποφασίσουν να φύγουν, να αποδεσμευτούν από αυτή την ένωση και από οποιαδήποτε άλλη υπεριαλιστική ένωση, από το ΝΑΤΟ. Κυρία Χαλιού, θέλω να μου πείτε... Τέτοιοι αγώνες ακριβώς για να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρετε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει και αυτή μεγάλη απόφαση. Είναι εύκολο να γίνει κάτι τέτοιο, να φύγουμε τώρα εμείς από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς λέμε ότι πρέπει να δημιουργηθούν τέτοιες καταστάσεις. Πρέπει ο λαός μας ο ίδιος να συνειδητοποιήσει και οι λαοί της υπόλοιπης Ευρώπης να συνειδητοποιήσουν ότι ναι, μπορούν να κάνουν χωρίς ενώσεις των αφεντικών τους. Ο λαός μπορεί να το συνειδητοποιήσει, αλλά το θέμα είναι αν είναι τόσο εύκολη η αποδέσμευση πλέον από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί να μην είναι. Εμείς λέμε ότι δεσμεύεται ο λαός μας. Όσο είναι εκεί πέρα, όσο συνειδητοποιούν οι λαοί της Ευρώπης ότι μπορούν μόνοι τους, χωρίς τα αφεντικά πάνω από το κεφάλι τους, χωρίς να έχουν τη δέσμευση ότι θα δουλεύουμε, θα ζούμε από το πρωί ως το βράδυ, όπως μας λένε και εδώ η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και υλοποιούν κιόλα τα 12 ώρα, τα 7 μέρες την εβδομάδα. Όσο λοιπόν παίρνονται τέτοιες αποφάσεις, δεν μπορούμε να ζούμε για μας, για την οικογένειά μας, για την κοινωνία την ίδια. Να ικανοποιούνται οι ανάγκες μας, ικανοποιούνται μόνο οι ανάγκες οι δικές τους. Βεβαίως και είναι εύκολο. Όταν συνειδητοποιήσει ο λαός, και δεν λέμε ότι τώρα σε μία εβδομάδα μέχρι τις εκλογές μπορεί να το κάνει, όταν όμως συνειδητοποιήσει ο λαός τη δύναμή του, οι λαοί όλης της Ευρώπης μπορούν να έχουν μια χαρά την ένωση τη δική τους, των λαών δηλαδή, και όχι των μεγάλων, όχι των βιομηχάνων. Άρα μιλάτε για μια άλλη μορφή ένωσης των λαών, όπως είπατε και εσείς, κάτι διαφορετικό. Ακριβώς. Εμείς είμαστε και το μοναδικό κόμμα στην Ελλάδα που μιλάμε για μια πραγματική ενότητα, μιλάμε για αλληλεγγύη των λαών, για πραγματική ενότητα των λαών. Και ακριβώς γι' αυτό το κόμμα μας παίρνει και πρωτοβουλίες σύνδεσης και με άλλα κομμουνιστικά και ευρωπαϊκά έτσι, εργατικά κόμματα. Πιστεύετε στη συνεργασία, αλλά με άλλους όρους. Με άλλους όρους και σε να ικανοποιούν τις ανάγκες των λαών και όχι του κεφαλαίου. Μα αυτή είναι και η διαχωριστική γραμμή. Με ρωτήσατε πριν ποιο είναι το δίλημα. Μα αυτό είναι το δίλημα. Θα είσαι με αυτούς που υλοποιούν την πολιτική των αφεντικών, των μεγάλων, των βιομηχάνων ή με αυτούς που οργανώνουν την πάλη τη δική σου, του λαού και που σας θέλουν εδώ συμμέτοχο για να την οργανώσουμε μαζί. Αυτό είναι το δίλημα το πραγματικό για τον εργαζόμενο, για τον αγρότη. Mm-hmm. Και είσαστε και σε μια αγροτική περιοχή και να ξέρετε εκεί πέρα έχουν δοθεί και μάχες, δηλαδή και το κόμμα μας έχει καταθέσει και τροπολογίες για να μειωθεί, ας πούμε, το πετρέλαιο για τους αγρότες. Γιατί δεν συμφώνησαν σε αυτό οι Ευρωπαϊκοί. Είμαστε μια αγροτική Ένωση. Περιοχή με αγρότες που έχουν πάρα πολλά προβλήματα. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα, μεγάλο και κεφάλαιο. Όχι μόνο τα κόμματα αυτά, η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν ψήφισαν την τροπολογία που κατέθεσε το κόμμα μας και στην Ελληνική Βουλή και που βεβαίως έχουμε καταθέσει και στην Ευρωβουλή, στο Ευρωκοινοβούλιο. Όμως φέρνουν και άλλα νομοσχέδια, άλλους νόμους που φοροελαφρύνουν τους μεγάλους. Δηλαδή, μειωμένο πετρέλαιο δεν έχει ο αγρότης, έχει όμως ο εφοπλιστής. Αυτό δηλαδή, αν δεν είναι εξόφθαλμο και για τον αγρότη της περιοχής σας, εμείς λέμε με αυτό το κριτήριο να πάει και στην Κάλπη και στις τρεις κάλπες ο λαός της Τρίπολης. Και λέμε και στις τρεις κάλπες, γιατί και οι περιφερειάρχες και οι δήμαρχοι θα υλοποιήσουν ακριβώς αυτό που επιτάσσουν τα κόμματα που είναι από πίσω τους. Γιατί είναι από πίσω τους κόμματα.
Και ας έχετε πολλούς που το θεωρούν, που τους θεωρούμε ανεξάρτητους. Δεν είναι ανεξάρτητοι. Ξέρετε τι θέλω να πείτε. Θέλω σαν μια νέα γυναίκα που είστε να μου πείτε πώς σχολιάζετε το κλίμα που έχει διαμορφωθεί σε ένα μικρό ποσοστό, αλλά υπάρχει. Υπάρχει μια μερίδα ανθρώπων η οποία θεωρεί ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος είναι η φωνή του όχι σε όλα. Θα το έχετε ακούσει σίγουρα, είμαι απόλυτα βέβαιη γι' αυτό. Πώς το σχολιάζετε αυτό? Όμως εμείς λέμε ναι, ότι όχι πρέπει να πει ο λαός μας, όχι σε όλα. Όχι σε όλα όσα του μαυρίζουν τη ζωή του. Ναι, σε όλα όσα μου μας μαυρίζουν τη ζωή θα λέμε όχι. Βεβαίως. Και γι' αυτό λέμε όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γι' αυτό λέμε όχι στις πολιτικές τους. Απ' την άλλη όμως, λέμε ένα πολύ μεγάλο ναι στους αγώνες του λαού μας, στη δυνατότητα του λαού μας και των υπολείπων λαών να ζήσουν όπως τους αξίζει. Εμείς λέμε ναι στη ζωή μας. Λέμε ότι πρέπει να πούμε όχι στη μαυρίλα που μας έχουν καταδικάσει. Και το λέμε αυτό το όχι, και ξέρετε, είμαστε και οι μόνοι που το λέμε αυτό το όχι, ακριβώς επειδή είμαστε και οι μόνοι που δεν έχουμε δεσμεύσεις. Ας πούμε τώρα με αυτό το νομοσχέδιο που πέρασε τώρα προχθές στη Βουλή, που και γι' αυτό το ακούσαμε ότι εσείς λέτε όχι. Δεν είπαμε όχι σε όλα και μάλιστα ψηφίσαμε όπως ψηφίσαμε παρόν επί της αρχής. Ακριβώς επειδή λέμε ότι και ένα ευρώ να μπει στην τσέπη του εργαζόμενου, του φτωχού, του συνταξιούχου. Βεβαίως, θα πρέπει να το στηρίξετε. Να μπει, ναι, okay, θα μπει. Είναι όμως αυτό που ικανοποιεί πραγματικά τις ανάγκες του. Είναι αυτό που του κλέψανε, γιατί ξέρετε, αυτό συνταξιούχο. Κλέψανε την κύρια σύνταξη, κλέψανε τη 13η σύνταξη. Και έρχονται τώρα και του δίνουν 300 ευρώ, τόσο τον έχουν κοστολογήσει, με 300 ευρώ, για να πάει σε δύο μέρες να τους ψηφίσει. Εμείς λέμε ότι αυτό δεν πρέπει να το ανεχτεί ο λαός μας. Θέλω να κλείσω. Και αυτά τα ψίχουλα ακόμα, συγγνώμη, και αυτά τα ψίχουλα ακόμα, του τα έδωσε ακριβώς επειδή έχουν οργανωθεί και όλες οι αγωνές που έχουν οργανωθεί και από το συνταξιούχικό κίνημα, που πάλι πρωτοστάτησαν οι κομμουνιστές εκεί. Στους αγώνες που έφεραν αυτό το αποτέλεσμα, καταλαβαίνουμε βέβαια, απόλυτα τι λέτε. Που είναι μικρό βέβαια, τυποτένιο μπροστά σε αυτά που έχει ανάγκη σήμερα ο συνταξιούχος, που μπορεί να ζει και το παιδί του και το εγγόνι του στο κάτω-κάτω. Σημασία έχει να έχουν αντίκρισμα οι αγώνες, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό λέμε, και να αυτό γίνονται λέμε. Βήματα έστω και σε ρυθμούς γελώνας. Και γι' αυτό θέλουμε να δυναμώσουν, ναι. Γι' αυτό θέλουμε να δυναμώσουν οι αγώνες και ξέρετε πάρα πολύ καλά ποιοι είναι αυτοί που ρίχνουν όλες τους τις δυνάμεις για να δυναμώσουν οι αγώνες. Κύριε Χαλιού, θέλω συνοπτικά στο τέλος και ολοκληρώνοντας την συζήτησή μας να μου πείτε και να απευθυνθείτε κυρίως στους ακροατές τους λόγους για τους οποίους πρέπει να στηρίξουν εσάς και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Λέμε ότι πρέπει να στηρίξουμε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος γιατί είναι το μόνο κόμμα που ξέρεις ότι αυτό που θα ψηφίσεις, αυτό θα σου βγει την άλλη μέρα. Θα ψηφίσεις το ΚΚΕ και αμέσως θα ενισχυθούν οι αγώνες, θα ενισχυθεί η ελπίδα. Θα είναι εφόδιο για την ανασύνταξη του κινήματος, θα είναι δύναμη για το λαό μας και μέσα στην Ευρωβουλή και στην Περιφέρεια και στο Δήμο. Λέμε ότι πρέπει να στηρίξεις το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας γιατί ξέρεις πια. Το 2019 δεν είναι 2015 να σε μπερδέψουν με τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα. Ξέρεις ότι το ΚΚΕ και θα είναι στο πλάι σου και θα είναι μαζί σου με τον εργαζόμενο, με τη νέα, με την γυναίκα, με τον νέο και με τον συνταξιούχο για όλα αυτά που αξίζεις. Σας γιατί δεν μπορούν να μας μαυρίζουν τη ζωή μας άλλο. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία στον αγώνα σας. Γεια σας.